Διεθνής δεν βγήκε νικητής. Πάντα ευχάριστο να παρακολουθούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με δράση και ενθουσιασμό όπως αυτό που μόλις είδαμε. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θαναϊλάκη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο παρά μόνο για να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Πάμε λοιπόν με τη σέντρα. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Σε πολύ... Πάει για τον γκολ! Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Ο Φίλιππε Κουτίνιο δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Ράμσεϊ θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Τον βγάζει σε πολύπλέον υπέροχη προσπάθεια. Καλή έμπνευσή του, αλλά δεν του βγήκε. Θα μπορούσε να δυσκολέψει πολύ περισσότερο τον τερματοφύλακα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Βιδάλ επιλέγει τη μακρινή παλιά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Οπ, κίνδυνος εδώ. Και ξαναδοκιμάζει. Εδώ μάλλον τον πρόδωσε η τεχνική του. Μάλλον πήγε να πιάσει στον ύπνο τον πορτιέρο, αλλά προφανώς δεν του βγήκε όπως το σκέφτηκε. Κολάσινατς ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Γκρανίτ Τσάκα ψάχνει τη σιρτή πάσα, πάει να την περάσει προς τα έξω. Σουάρες. Την έκοψε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Κολάσινατς κάνει ωραίο τάκλιν. Μέση. Βιδάλ κινείται απειλητικά προς την θα εξαπολύσει το σούτ. Χτυπάει στο δοκάρι. Και ναι, είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την Μπαρσελόνα. Και τώρα η Μπαρσελόνα είναι μπροστά στο σκορ. Φοβερή η αντίδρασή του. Μεγάλη ανομπουμπούλα και στα μετόπισθεν, αλλά χρειάστηκε και μαστοριά για να πει το γκολ. Τελικά, δεν περιμέναμε και πολλή ώρα για να δούμε γκολ σε αυτό το μάτς. Τσάκα προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα και τη στέλνει προς τα... Ναι, θα το προσπαθήσει. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παραλίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Ο Λουίς Σουάρες είναι ακίνδυνος εκεί. Θα πρέπει να στρίψει για να δει τέρμα. Με πλάτη στον τερματοφύλακα δεν... Είναι σε ωραίο σουτ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε. Διάβασε εξαιρετικά τη φάση, προσέχοντας την κίνηση των παικτών χωρίς την μπάλα. Και αυτοί με τη σειρά τους ήξεραν ακριβώς πού και πότε να πάνε. Αυτό είναι που λέμε καλοκουρδισμένη μηχανή. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα τους. Σουάρες! Κάνει το γέμισμα. Δοκιμάζει το βολέ. Ω, το πιάσε. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Λουίς Σουάρες. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών.
Περνάει την μπάλα στην περιοχή. Μονρεάλ. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Σουτάρει προς το τέρμα. Τα κατάφεραν. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την κέλα και την έστειλε στα δίχτυα. Σίγουρα τους βοήθησε και η τύχη εδώ, γιατί η μπάλα εξωστρακίστηκε σε ένα σώμα και τους τρώθηκε στο πιάτο. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον γκολ που πέτυχαν. Αλλά θα έπρεπε να ξέρουν πως η στρογγυλή θεά δεν συγχωρεί τέτοιες απροσεξίες. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Με σούτο Ζιλ. Κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κολάσινατς κάνει τη μακρινή παλιά, δοκιμάζει σούτ. Εύκολη επέμβαση. Γενικά το έχει το μακρινό σούτ, αλλά τώρα δεν το έπιασε καλά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Τζόρντι Άλμπα μπήκε δυνατά και πήρε την μπάλα. Φίλιππε Κοουτίνιο. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να απειλήσει από τόσο μακριά. Με σούτο Ζιλ. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σέρτζι Ρομπέρτο. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Κουτίνιο. Σεντράριο Κουτίνιο. Και πάει για γκολ. Πολύ καλή προσπάθεια και από τους δύο. Σουτάρει με δύναμη. Μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικός στο σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Την κλωτσάει. Η μπάλα γλύφει το οριζόντιο δοκάρι. Πιο ξυστά δεν γινότανε. Μιλάμε για ελάχιστα εκατοστά έξω η μπάλα. Κολάσινατς προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Λουίς Σουάρες έχει κενό χώρο μπροστά του. Μέιτλαν Νάιλς γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Ομπαμεγιάνγκ! Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Ο Πιέρ Ομπαμεγιάνγκ αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλή σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και οι 11 παίκτες πρέπει να πιέζουν κατά μήκος και πλάτος όλου του γηπέδου. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ράκιτιτς. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ έγκαιρα. Και γίνεται ξανά δικιά τους. Γκαρσία.
Γκρανίτ Τσάκα. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Την κόβει. Έρχεται το σούτ. Ω, λίγο έλειψε. Και από ό,τι ακούμε, αυτό είναι και το τελευταίο λάκτισμα για το πρώτο μέρος. Σε αυτό το διάστημα είδαμε τι μπορεί να πετύχει η ομάδα. Σχεδόν το άγγιξε το γκολ, αλλά για λεπτομέρειες δεν τα κατάφερε. Έχουμε ισοπαλία μέχρι στιγμής. Το σκόρ είναι 1-1. Πλέον βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Μπαρτσελόνα τα πήγε πολύ καλά. Θα πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι παρά το σκορ. Αν δείξουν την ίδια επιμονή και προσήλωση στο πλάνο τους, θα ανταμυφθούν. Ζόρντι Άλμπα επιλέγει τη μακρινή παλιά. Ζόρντι Άλμπα δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη του. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Σεντράρει ο Σουάρες. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πιέρα από Μεγιάνγκ. Ουμτιτί θα κάνει τη μακρινή παλιά. Και ξανακερδίζουν. Σημαδεύει και σουτάρει. Μέση με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μέιτλαν Νάιλς θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Ένα σούτ. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Ράκιτιτς. Μέιτλαν Νάιλς βγάζει την μπάλα δεξιά. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Τη στέλνει μακριά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Πικέ έβαλε όμορφα το πόδι του και πήρε την μπάλα. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Να και το βολέ. Σώζεται από το οριζόντιο δοκάρι. Κάνει κι άλλη προσπάθεια. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Θα μπορούσε να είχε δει κάρτα εδώ. Φαίνεται πως όχι. Ο διαιτητής θα κρατήσει τις κάρτες στην τσέπη του αυτή τη φορά. Όμως δεν πρόκειται να είναι τόσο τυχερός την επόμενη φορά. Θα μετατρέψουν αυτό το ελεύθερο χτύπημα σε γκολ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος σε αυτές τις στιμένες φάσεις. Θα πρέπει και ο τραυματοφύλακας και το τείχος να είναι σε επιφυλακή. Βιδάλ. Αυτό ήταν πραγματική κανονιά. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Λουίς Σουάρες είναι αμαρκάριστος εδώ. Θα το κάνει! Αν σημάδευε λίγο καλύτερα, μπορεί και να το είχε βάλει. Μπορεί να μην απειλήθηκε ιδιαίτερα τώρα ο goalkeeper, αλλά ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχτεί γκολ από τέτοια σουτ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ράκιτιτς. Θα ανοίξει το παιχνίδι με αυτή την παλιά. Ράκιτιτς. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Ο Φίλιππε Κοουτίνιο με την μπάλα. Και προτιμά να δώσει πάσα πίσω. Κάνει προσπάθεια. Και ναι, είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την Μπαρσελόνα.